Υπάρχει μια κατηγοριοποίηση, τα νοπάκια τα σκευασμένα, αυτό είναι το θέμα που πηγαίνει το καθένα. Εμείς θέλουμε το καλάθι να είναι στο 13%. Αυτό θέλουμε. Ναι. Τώρα, προτάσεις πέφτουν διάφορες. Πού θα καταλήξουμε στο τέλος? Θα ήθελα όμως να μπω σε κάποια ζητήματα τα οποία είναι πιο συνολικά. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται πόσο κακή είναι η πρόταση η ελληνική. Κάθε αντιπολίτευση αυτό θα έλεγε. Θα ήθελα να ακούσω όμως και αν η πρόταση των πιστωτών είναι αποδεκτή από τον κύριο Μητσοτάκη. Διότι και όλη αυτή η έκκληση περί ουσιαστικά ανατροπής της κυβέρνησης που λέει ο κύριος Σαμαράς και να φτιαχτεί άλλη κυβέρνηση με άλλον πρωθυπουργό κλπ. Έξω από τη λαϊκή εντολή του Ιανουαρίου. Δεν λέει νέες εκλογές για μια κυβέρνηση. Ναι. Λέει άλλη έξω από την εκλογική εντολή, ας πούμε, του λαού. Προϋποθέτει μια συμφωνία σε ένα πολιτικό πλαίσιο. Αλλιώς τι κουβεντιάζουμε? Και δεν άκουσα από τον κύριο Μητσοτάκη και από τη Νέα Δημοκρατία να υπάρξει μια αποδοκιμασία της τακτικής αλλά και της ουσίας του εκβιασμού των ασφιχτικών πιέσεων. Των βάρβαρων μέτρων που προτείνουν οι πιστωτές. Δεύτερο και σημαντικό. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές προσωπικότητες και θεσμοί, όπως για παράδειγμα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, χθες ο κύριος στη Βουλή, ο κύριος στην Ευρωβουλή, οι οποίοι λένε ότι δεν είναι δυνατόν για μερικά σέντς ΦΠΑ να ακροτηριάσουμε την Ευρώπη. Και πιέζουν τους πιστωτές. Και πιέζουν τους πιστωτές να βάλουν στη συζήτηση θέμα χρέους, θέμα χρηματοδότησης οικονομίας και όχι περαιτέρω μέτρων που διαλύουν την ελληνική οικονομία. Αυτά τα ακούμε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και προβληματίζομαι. Προβληματίζομαι διότι έχει ανοίξει ένα θέμα, δυστυχώς και απ' έξω και από μέσα, αυτό που σημαντικά θα λέγαμε τρόικα εξωτερικού και τρόικα εσωτερικού, ανατροπής της κυβέρνησης. Πάνω στα δύσκολα μέτρα που είναι αναγκασμένη να λάβει η κυβέρνηση, επιχειρείται να υπάρξει μια αντίληψη κινήματος εισαγωγικά κατσαρόλας. Η κυβέρνηση, ό,τι φέρει στον ελληνικό λαό, θα το φέρει με ειλικρίνεια. Και θα επιδιώξει να υπάρξει συνένεση. Ναι. Δεν θέλει όμως να εμπλακεί σε μια ιστορία Ιουνιανών. Ναι. Αντί τα Ιουλιανά τώρα το πω. Ιουνιανών. Διότι το θέμα δεν είναι τώρα τα σέντς από εδώ ή από εκεί. Είναι κάτι περισσότερο. Είναι η διάψευση της ελπίδας ενός λαού που επέλεξε μια άλλη πολιτική προοπτική για τη χώρα. Είναι ουσιαστικά η υπονόμευση της δημοκρατικής εντολής του ελληνικού λαού. Και αυτό το θέμα. Αυτά τώρα μισό λεπτό. Αυτό το θέμα. Για να δώσουμε μια απάντηση. Θα τελειώσω αμέσως. Και για να απαντήσω. Γιατί μου κάνατε κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Και πιστεύω ότι σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση ανοιχτή πολιτική. Τι συζητούμε σήμερα. Και τελειώνω. Άκουσα για σπατάλες. Τι σπατάλες σε 4 μήνες. Εδώ πέρα τα επίσημα στοιχεία λένε ότι έχουμε 2 δισεκατομμύρια μείωση των δημοσίων δαπανών το πρώτο πεντάμινο φέτος. Άκουσα επίσης ότι υπάρχουν δημοσιονομικά ισοδύναμα. Δηλαδή τι, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που προτείνει ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή πληρώνουν ήδη άνθρωποι μείον, χάνουν δημόσιοι υπάλληλοι περίπου 35-40% από το μισθό τους και να χάσουν κι άλλο 15. Λοιπόν, μια μεγάλη κατηγορία. Μπορείστε, κύριε Μητσοτάκη. Λοιπόν, να τα δούμε λίγο συνολικά αυτά που είπε ο κύριος Φίλης. Αναρωτιέμαι όταν μιλάει για Ιουνιανά, αν απευθύνεται στην αντιπολίτευση ή αν απευθύνεται στην εσωτερική αντιπολίτευση. Διότι μάλλον στη δεύτερη απευθύνεται. Κύριε Φίλη, δεν φταίμε εμείς εάν το κόμμα σας είναι σκορποχώρη. Και πάντως δεν φταίμε εμείς. Πάντως δεν φταίμε εμείς. Μισό λεπτό να τελειώσω. Δεν φταίμε εμείς εάν προεκλογικά είπατε απίθανα πράγματα. Εάν 5 μήνες τώρα χάσατε χρόνο σε μια διαπραγμάτευση εντυπώσεων και αν φτάσατε σε ένα τραγικό αδιέξοδο. Δεν φταίμε εμείς για όλα αυτά. Λοιπόν, αν σήμερα η συμφωνία έχει πρόβλημα να περάσει από το εσωτερικό του κόμματός σας, θα τελειώσω και απαντάτε συνολικά. Αν έχετε πρόβλημα να περάσετε τη συμφωνία, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Δεν είναι δικό μας. Αλλά αυτό το οποίο δεν επιτρέπεται είναι το δικό σας εσωτερικό πρόβλημα να γίνει πρόβλημα της χώρας. Και δεν γίνεται ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή να διαπραγματεύεται το μέλλον της Ελλάδος έχοντας το νου του στο τι θα πει η κάθε συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό καθόλου. Είναι δικό σας πρόβλημα. Ο κύριος Τσίπρας να πάει να κάνει το σωστό για τη χώρα. Από εκεί πέρα, είπατε αν συμφωνούμε εμείς με τις προτάσεις. Λοιπόν, με τις πιο πολλές όχι. Με κάποιες ναι. Παραδείγματος χάρη για την επίσπευση της κατάργησης των πρόωρων συντάξεων. Ναι. Συμφωνώ αναφανδόν. Και μπορώ να σας πω ότι θα έπρεπε να ήμασταν ακόμα πιο επιθετικοί στο θέμα αυτό. Με την προκαταβολή φόρου.